Από την αρχή ζητάγαμε το τρίπτυχο όπως το έβαλε η EBU, δηλαδή ακύρωση πράξη νομοθετικού περιεχομένου, το σήμα στον αέρα και μετά να καθίσουμε να δούμε για αυτή την αναδιάρθρωση. Και μάλιστα εκεί πέρα είχαμε και πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Και θέλαμε και την EBU να είναι θεματοφύλακας αυτής της διαδικασίας και τις απολύσεις να φύγουν από το τραπέζι. Από όλα αυτά τα πράγματα πήραμε τη μερική μόνο αποκατάσταση του σήματος και τίποτα παραπάνω. Υπάρχουν κοινοβουλευτικές διαδικασίες μέσα στην εβδομάδα. Αυτή η τροπολογία που έρχεται σήμερα έρχεται και την Πέμπτη και θα πρέπει να πιέσουμε προς την κατεύθυνση για την πλήρη ακύρωσή της. Και η παρουσία μας εδώ μέσα είναι ένας τρόπος σημαντικός, ίσως και ο μόνος πίεσης που έχουμε. Πρέπει να καλέσουμε για τον κόσμο να ξανάρθει εδώ να πλαισιώσει. Η επίθεση που ίσως να δεχθούμε τις επόμενες μέρες από τα δυτικά κανάλια θα είναι μεγάλη. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να την απαντήσουμε. Πρέπει να καλέσουμε τους αδέλφους μας να έρθουν εδώ να ενδυναμώσουν και όσους είμαστε εδώ 7 μέρες τώρα συνέχεια και κάπως έτσι να συνεχίσουμε.